179 νέα κρούσματα ανακοίνωσε τη Δευτέρα για τη χώρα ο Εωδί. Τα 134 εξ αυτών είναι εγχώρια. Από αυτά τα 18 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, ενώ 14 με επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όσον αφορά τη γεωγραφική του διασπορά για την Ήπειρο, έχουμε από ένα νέο κρούσμα στους νομούς Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή βρίσκεται η χώρα λοιπόν στην πορεία διασποράς του ιού τα τριψήφια καθημερινά κρούσματα και κυρίω η αύξηση των ασθενών που διασωλυνώνονται, επαναφέρουν στην ενημέρωση τον καθηγητή Σωτήρη Η ενημέρωση έχει πια προγραμματιστεί και θα γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή στι 6 το απόγευμα. Εκτό από τον λοιμοξιολόγο καθηγητή Σωτήρη την ενημέρωση θα κάνουν ο Υφυπουργό Πολιτική Προστασία Νίκο Χαρδαλιά και ο Υφυπουργό Υγεία Βασίλη Κοντοζαμάνη. Όταν θα απουσιάζει ο κ. Σιόδρα, θα τον αντικαθιστά ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνη. Ο κύριος Μαγιορκίνης φίτησε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πλέον είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενώ παράλληλα αποτελεί μέλος της Επιτροπής Λιμοξιολόγων του ΕΟΔΗ.